Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ αντιμετώπισα διάφορα απρόπτα αυτή την εβδομάδα που με οδήγησαν στο να μην ανεβάσω βίντεο την Κυριακή στις 12 που είναι και το καθιερωμένο μας ραντεβού. Γι' αυτό σας λέω όμως κάθε φορά, εκτός από εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Γιατί, παιδιά, άνθρωποι είμαστε, συμβαίνουν διάφορα στις ζωές μας, τα οποία μας βγάζουν εκτός προγράμματος καμιά φορά. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα αποφάσισα να φιλμάρω για σας ένα βίντεο που το είχαμε συζητήσει στα σχόλια μου, το είχατε ζητήσει εδώ και αρκετό καιρό και έχει να κάνει με τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιώ για να ενισχύσω τη ρουτίνα ομορφιάς μου στο πρόσωπο αλλά και στο σώμα. Θα μιλήσουμε για τρία από αυτά σήμερα. Αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στο κανάλι, κάντε το τώρα και ξεκινάμε αμέσως με το πολύ γνωστό Jade Roller. Λοιπόν, το δικό μου είναι από την εταιρεία Herbivore. Υπάρχουν όμως εξαιρετικά Jade Rollers εκεί έξω. Θα σας βάλω διάφορα links στην περιγραφή από αυτά που εγώ θεωρώ ότι είναι σωστής ποιότητας. Και το λέω αυτό γιατί η συγκεκριμένη πέτρα στα ελληνικά λέγεται νεφρίτης και πρέπει να έχει το εργαλείο σας, ας το κρατήσω από εδώ, φαίνεται πιο καθαρά, να έχει το εργαλείο σας τη συγκεκριμένη πέτρα για να σας δίνει και το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα είναι και πρακτικά, είναι και λίγο μεταφυσικά, αν πιστεύετε σε αυτά. Ας ξεκινήσουμε από τα πρακτικά. Λοιπόν, βοηθάει στη σύσφυξη της επιδερμίδας μέσω του απαλού μασάζ που κάνετε. Θα συμπεριλάβω και ένα κλιπ που γύρισα σήμερα το πρωί και όπου σας δείχνω τον σωστό τρόπο εφαρμογής των προϊόντων με το Jade Roller. Κάνετε λοιπόν απαλό μασάζ, έτσι βοηθάτε στην αποτοξίνωση μέσω του λεμφικού συστήματος, που είναι και το κύριο σύστημα αποτοξίνωσης του σώματός μας. Όταν λοιπόν ολοκληρώνετε αυτό το μασάζ, το οποίο πάντα κάνετε με ανωδική πορεία με το Jade Roller, γιατί η βαρύτητα τα τραβάει όλα προς τα κάτω ούτως ή άλλως, εμείς θέλουμε να ανορθώσουμε το περίγραμμα του προσώπου μας και θέλουμε επίσης να αποσυμφορήσουμε αυτή την περιοχή, να φύγουν οι τοξίνες λοιπόν, να φύγουν τα φουσκώματα. Αφού κάνετε λοιπόν αυτό το μασάζ προς τα πάνω στο πρόσωπο αλλά και στην περιοχή γύρω από τα μάτια, όπου θέλω να έχετε πολύ απαλό χέρι όταν κάνετε το μασάζ εκεί, πάρα πολύ απαλές κινήσεις, γιατί είναι ακόμα πιο ευαίσθητη αυτή η περιοχή και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να την τραυματίσετε. Συνεχίζετε και ολοκληρώνετε φέρνοντας το εργαλείο προς τα κάτω, προς τους λεμφαδένες, για να γίνει και η απόρριψη των τοξινών. Μεταφυσικά τώρα ο νεφρίτης μας φέρνει ηρεμία και αρμονία, κάτι που χρειαζόμαστε όλοι νομίζω στη ζωή μας, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Προσελκύει την τύχη και τις νέες ευκαιρίες και μειώνει το στρες. Εγώ αυτή τη διαδικασία δεν την κάνω κάθε μέρα, να σας πω την αλήθεια, γιατί ή βαριέμαι ή το ξεχνάω ή τέλος πάντων θέλω απλά να βγάλω τις κρέμες μου και να τελειώνω. Είναι όμως τόσο χαλαρωτικό και σας προτείνω να το κάνετε τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. Χρησιμοποιείτε ένα σέρουμ. Εγώ σήμερα χρησιμοποίησα αυτό εδώ, το Skin Perfect Elixir Face Serum από την εταιρεία De Moi Suisse. Είναι η ελβετική εταιρεία για την οποία σας έχω ξαναμιλήσει. Σας είχα δείξει το σέρουμ για τις βλεφαρίδες που το έχω, το έβαλα πριν από λίγο στις βλεφαρίδες μου. Να το, εδώ είναι. Λοιπόν, θα σας κάνω ένα πιο εκτενές βίντεο γιατί τα προϊόντα της εταιρείας σε λίγο καιρό θα έχετε την ευκαιρία να τα δείτε από κοντά σε ένα και μόνο σημείο στην Αθήνα και θα έχετε την ευκαιρία να τα προμηθευτείτε μέσω ενός ειδικού link που θα σας δώσω εγώ σε ευρώ από το site της Ελβετίας. Πραγματικά η τεχνολογία, η επιστήμη πίσω από αυτά είναι πάρα πολύ εξελιγμένη. Είναι προϊόντα στα οποία εγώ ορκίζομαι ότι δουλεύουν και σας εγγυώμαι πραγματικά ότι θα δείτε αποτελέσματα και στο μήκος αλλά και στο πόσο δυνατές θα είναι οι βλεφαρίδες σας, αλλά και στο πρόσωπο με το συγκεκριμένο σέρουμ, το οποίο θα σας πω τώρα με δύο λόγια για να μην σας κουράζω, ότι έχει αντιγυραντικές ιδιότητες, κάνει τις κοιλίδες που πολλές έχουμε στο πρόσωπό μας να εξαφανίζονται, να αποχρωματίζονται και με αυτόν τον τρόπο δίνει μια ομοιομορφία στο χρωματικό τόνο της επιδερμίδας και στην επιδερμίδα γενικότερα. Λοιπόν, περισσότερα για αυτό το σέρουμ και για τα προϊόντα από την εταιρεία De Moi Suisse σε λίγο καιρό. Σκοπεύουν να έρθουν και στην Ελλάδα και να πωλούνται και σε φυσικά καταστήματα, αλλά αυτό θα καθυστερήσει λίγο, πρέπει να γίνουν κάποια βήματα πρώτα, αλλά θα σας τα πω όλα στην πορεία. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η σωστή τεχνική για να χρησιμοποιήσετε το Jade Roller στο πρόσωπό σας. Θα χρησιμοποιήσω
χρησιμοποιήσω πρώτα το σέρουμ από την εταιρεία De Moi Suisse. Θα το απλώσω με τα δάχτυλά μου στο πρόσωπό μου και αμέσως μετά θα ξεκινήσω από το κέντρο του προσώπου και ασκώντας λίγη πίεση προς τα πάνω θα δουλέψω τμηματικά. Σε κάθε σημείο θα περάσω 4 φορές, πάντα πηγαίνοντας προς τα πάνω. Όπως βλέπετε, το μέτωπό μου έχει αρχίσει και κοκκινίζει, αλλά δεν θέλουμε να ερεθίσουμε παραπάνω την επιδερμίδα, ούτε και να την τραυματίσουμε φυσικά. Μόλις ολοκληρώσουμε και από τις δύο πλευρές, συλλέγουμε το υγρό που έχει μαζευτεί στο πάνω μέρος του προσώπου προς τα αυτιά μας. Συνεχίζω πάντα χρησιμοποιώντας τη μεγάλη πλευρά του Jade Roller και ξεκινάω από το πλάι της μύτης με ανωδικές κινήσεις προς τα αυτιά μου. Χωρίζω το κομμάτι αυτό του προσώπου μέχρι το σαγόνι σε 3 τμήματα, όπως βλέπετε. Περνάω στο κεντρικό και αμέσως μετά, ξεκινώντας από το πηγούνι, θα περάσω και στο κάτω μέρος του προσώπου. 4 φορές σε κάθε ζώνη του προσώπου. Αρμονικά πάντα θέλω να κάνετε τις κινήσεις σας και 5 και 6 φορές μπορείτε να το κάνετε, αν αυτό νιώθετε ότι έχετε ανάγκη. Και θα παρατηρήσετε ότι σε κάποια σημεία θα σκαλώνει κάπως και εκεί είναι που ίσως θα πρέπει να επιμείνετε 1-2 φορές παραπάνω για να συλλέξετε όλο αυτό το υγρό προς τα αυτιά σας. Μόλις ολοκληρώσουμε και αυτή τη διαδικασία, περνάμε από τα αυτιά και μεταφέρουμε αυτό το υγρό, τις τοξίνες που έχουμε μαζέψει, προς τους λεμφαδένες που είναι και το σημείο στο οποίο θα γίνει η επεξεργασία για να απορριφθούν πολύ φυσιολογικά από τον οργανισμό. Περνάω τώρα στην περιοχή των ματιών. Θα χρησιμοποιήσω σήμερα αυτή εδώ την κρέμα από την Avete, η οποία είναι η Tulasara Brightening Sleeping Eye Mask, και με τη μικρή πλευρά του Jade Roller κάνω πάλι ανωδικές κινήσεις. Προσοχή, εδώ θέλουμε ακόμα λιγότερη πίεση, γιατί η περιοχή γύρω από τα μάτια είναι πάρα πολύ ευαίσθητη, και πηγαίνω φυσικά προς τα αυτιά μου και αυτή τη φορά για να συλλέξω και το υγρό που υπάρχει εκεί. Να συνεχίσω για το Jade Roller και να σας πω ότι πρώτον το διατηρείτε στο ψυγείο, γιατί οι πέτρες είναι από μόνες τους δροσερές, αλλά ειδικά τώρα το καλοκαίρι χρειαζόμαστε την εξτρά δροσιά και την εξτρά θερμοκρασία. Θα δείτε πόσο αναζωογονητικό θα είναι όταν το χρησιμοποιείτε αμέσως μετά. Βάλτε κάποιο έλαιο στην επιδερμίδα σας. Ναι, και οι λιπαρές μπορείτε να το κάνετε αυτό, αρκεί να βρείτε το κατάλληλο έλαιο ή κάποιο σέρουμ, όπως σας είπα. Ή πολύ καλή ιδέα είναι να βάλετε μία sheet mask, ξέρετε αυτές που είναι στα φακελάκια. Σαν και αυτήν εδώ, σαν και αυτήν εδώ, έχω διάφορες εδώ πέρα, οι οποίες σίγουρα θα τις βοηθήσει και να τις εφαρμόσετε ακόμα καλύτερα αν το χρησιμοποιήσετε στην αρχή, αλλά και στο τέλος, επειδή μένει εξτρά προϊόν στην επιδερμίδα, αν το ξανακάνετε θα απορροφηθεί και αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Στο τέλος φυσικά το πλένουμε για να μην έχει βακτήρια και, όπως σας είπα, το διατηρούμε στο ψυγείο. Αν βρείτε και ένα ωραίο υφασμάτινο σακουλάκι να το βάλετε μέσα, να είναι και προστατευμένο, ακόμα καλύτερα. Πάμε να συνεχίσουμε με το δεύτερο προϊόν που χρησιμοποιώ στο πρόσωπό μου και είναι αυτό εδώ το βουρτσάκι καθαρισμού από την Clinique. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο προϊόν ωστόσο καταργήθηκε, γιατί το έψαχνα online για να σας βάλω και links. Υπάρχουν όμως τέτοια αντίστοιχα βουρτσάκια από άλλες εταιρείες, είτε που λειτουργούν με μπαταρία, πατάτε δηλαδή το κουμπάκι και κάνει αυτό τον ήχο και είναι σαν τις ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες ουσιαστικά, κάνει κινήσεις χωρίς να χρειαστεί εσείς να τρίβετε την επιδερμίδα σας και να την καταστρέψετε. Το καθαριστικό μπαίνει ακόμα πιο βαθιά και έχουμε τον απόλυτα τέλειο καθαρισμό. Οπότε αν δεν βρω το συγκεκριμένο, σας βάζω άλλα βουρτσάκια. Υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν μπαταρία, όπως σας είπα, αυτό είναι επαναφορτιζόμενο, τα οποία εσείς χρησιμοποιείτε με πάρα πολύ απαλές και κυκλικές κινήσεις. Τι κάνει λοιπόν το βουρτσάκι καθαρισμού προσώπου? Ενεργοποιεί την αναδόμηση των κυττάρων, έχω και το πλοκάκι μου εδώ, οπότε βελτιώνεται και η όψη της επιδερμίδας. Ωστόσο, μην κάνετε υπερβολική χρήση ούτε σε αυτό. Νομίζω ότι 2 φορές την εβδομάδα, άντε το πολύ 3, είναι μια χαρά για να το χρησιμοποιείτε όταν κάνετε το ντεμακιγιάζ σας. Πάμε στο τρίτο προϊόν για το οποίο θέλω να σας μιλήσω σήμερα και είναι αυτή εδώ η βούρτσα για το σώμα. Είναι η τεχνική του dry brushing, ίσως να το έχετε ακούσει. Η δικιά μου είναι από η Drea London. Την έχω πάρει από ένα site του εξωτερικού, της Αγγλίας, που δεν υπάρχει κανένας λόγος να την παραγγείλετε από εκεί. Σας βρήκα
αντίστοιχη καταπληκτική βούρτσα για το σώμα σε ελληνικό site και σε ελληνικό κατάστημα. Η συγκεκριμένη επίσης χρησιμοποιείται 2 φορές την εβδομάδα και αυτό που κάνετε για να πετύχετε το σωστό dry brushing αλλά και για να ενεργοποιηθεί η μικροκυκλοφορία του αίματος είναι ότι βουρτσίζετε το σώμα σας από κάτω προς τα πάνω. 1, 2, 3, 4 φορές το κάθε σημείο, έτσι τελετουργικά. Να ξέρετε ότι πάντα στο dry brushing πάμε από κάτω προς τα πάνω. Ξεκινάμε δηλαδή από τα πόδια και προχωράμε στο υπόλοιπο σώμα. Χωρίστε το σώμα σας σε κατηγορίες. Κάντε πρώτα τα πόδια, μετά κάντε την κοιλιά, μετά κάντε το στήθος, μετά κάντε τα χέρια και καταλήξτε σε αυτό εδώ το σημείο. Να σας πω ότι και το dry brushing στο σώμα το κάνετε πριν από το ντους ιδανικά και μέσα στην μπανιέρα σας μπορείτε να μπείτε και να το κάνετε, γιατί θα δείτε ότι τα νεκρά κύτταρα και ό,τι έχει συσσωρευτεί πάνω στην επιδερμίδα ενδέχεται να πέσει στην μπανιέρα σας. Οι τρίχες λοιπόν προσφέρουν απαλό μασάζ και απολεπίζουν την επιδερμίδα, αφαιρεί λοιπόν τα νεκρά κύτταρα, ενεργοποιεί τη μικροκυκλοφορία όπως σας είπα και βοηθάει στην αποβολή των τοξινών και αυτό και το καλύτερο απ' όλα, σας το κράτησα για το τέλος, καταπολεμά και την κυταρίτιδα. Αυτό σας το λέω εγγυημένα, γιατί όταν χρησιμοποιώ αυτή τη βούρτσα συστηματικά, βλέπω σημαντική αλλαγή στην όψη της επιδερμίδας γενικότερα στο σώμα, αλλά και ειδικότερα στα σημεία που ίσως να είχα λίγη κυταρίτιδα. Όλες έχουμε λίγη κυταρίτιδα, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, δεν θα πεθάνουμε, ούτε θα καταστενοχωρηθούμε, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε την επιδερμίδα μας να φαίνεται πιο λία και πιο όμορφη. Σημειώνω ότι δεν χρησιμοποιείται κανένα απολύτως προϊόν με αυτή τη βούρτσα, δεν βάζετε λάδι, δεν βάζετε κρέμες, δεν βάζετε σαπουνάδες, πρέπει η επιδερμίδα σας να είναι στεγνή για να κάνετε το dry brushing, γι' αυτό σας είπα ότι το κάνετε ιδανικά πριν μπείτε για ντους, φεύγουν τα νεκρά κύτταρα, κάνετε το ντουζάκι σας μετά, ανοίγουν οι πόροι, καθαρίζουν, βάζετε τα ωραία σας προϊόντα ενυδάτωσης αμέσως μετά και νιώθετε πραγματικά άλλος άνθρωπος. Αυτά για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό βίντεο και να το βρήκατε αρκετά αναλυτικό και επεξηγηματικό. Περιμένω τις απορίες σας, όπως πάντα, τα like σας και τα σχόλιά σας. Πολλά πολλά φιλιά και θα σας δω στο επόμενο. Να προσέχετε και να περνάτε υπέροχα. Bye bye!